Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή ερώτηση κατετέθηκε, έχει ιστορικό μακράς πορείας. Αρχική της επιθυμία ήταν η διευκρίνηση των αποφάσεων της κυβέρνησης σε σχέση με τις προτάσεις του ΟΣΑ που αφορούσαν την πρόσμιξη του ελαιολάδου με φυτικά έλαια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή θα ήταν μια εξέλιξη η οποία θα ακύρωνε τη στρατηγική ποιότητας την οποία εφαρμόζει η ελληνική πολιτεία σε σχέση με το ελαιόλαδο. Δεύτερον, θα ενθάρρυνε πολιτικές νόθευσης, όπως αυτές θα εκδηλωνόντουσαν μέσα από το παραεμπόριο, την εσκροκέρδεια, τον αθέμητο ανταγωνισμό, τις παραπλανητικές συσκευασίες, με αποτέλεσμα τα πλήγματα που θα επέφερε στον κλάδο και των παραγωγών και των τυποποιητών, και ταυτόχρονα θα σηματοδοτούσε συνολικά την καταστροφή του κλάδου του ελαιολάδου για πολλούς λόγους. Βεβαίως, η επικαιρότητα είναι τέτοια, μετά τις καθολικές αντιδράσεις και προς τιμήν της κυβέρνησης, δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΟΣΑ όσο αφορά αυτό το σκέλος. Ο λόγος που κράτησα την ερώτηση ως επίκαιρη είναι διότι αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο πράγματα σε επίπεδο πολιτικής κυβέρνησης. Πρώτον, το ελληνικό σήμα. Το ελληνικό σήμα όσο αφορά την κατοχύρωση των ελληνικών προϊόντων και της ποιότητας. Και δεύτερον, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 432 του 2012, ο οποίος κατοχυρώνει τον ισχυρισμό υγείας, και εμείς πλέον ως χώρα που στρατηγικός της τομέας είναι το ελαιόλαδο, η ελιά και τα παράγωγά τους όσο αφορά την εξαγωγική δράση, έχουμε ένα εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, το οποίο μπορεί πλέον να αναγράφει στην ετικέτα του τον ισχυρισμό υγείας, με αποτέλεσμα να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα όσο αφορά τις ουσίες του ελαιοκανθάλι και ελαιασίνη σε σχέση με τα αποτελέσματα των ερευνών που έχει κάνει το Τμήμα Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό λοιπόν τα ερωτήματα που τίθενται είναι ποια είναι η στρατηγική του Υπουργείου και όσο αφορά το ελληνικό σήμα και όσο αφορά τον ισχυρισμό υγείας στην ετικέτα και όσο αφορά μία σειρά διατάξεις που έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία όσο αφορά την τυποποίηση και την εστίαση, ποιοι έλεγχοι γίνονται σε αυτά και ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, τώρα που συμβάλλατε να λυθεί το θέμα του γάλακτος, έχετε υποχρέωση στο εξίσου, αν όχι πιο σημαντικό θέμα του ελληνικού λαδιού, και ξέρω τις δυνατότητες και την ευαισθησία σας να βοηθήσετε. Έχετε και υπουργό από επίσης ελαιοπαραγωγή περιοχή τη Μυτιλίνη. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι πιο καλό λάδι, όλα είναι καλά πάντως στα ελληνικά. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Είχαμε την ευκαιρία και πριν από λίγες μέρες, σε αντίστοιχες ερωτήσεις άλλων μελών του Κοινοβουλίου, να διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης η αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης, έτσι όπως είχε αναγραφεί στην έκθεση του ΟΣΑ, σχετικά με τις προσμίξεις των ελαιολάδων. Σήμερα που έχει κατατεθεί και το σχετικό σχέδιο νόμου, νομίζω μπορούμε να το πούμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια, ότι πράγματι σε αυτό το σημείο δεν υπήρξε καμία αλλαγή και δεν έχουμε καμία πρόθεση να ανοίξουμε πάλι αυτή τη συζήτηση για τις προσμίξεις ελαιολάδων. Το ελληνικό σήμα έχει ήδη καθιερωθεί. Πιθανώς να είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικτυακή ψηφοφορία για την επιλογή του συγκεκριμένου λογοτύπου. Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση κριτηρίων για την απονομή του σήματος στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα αλκοολούχα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση με τους παραγωγούς, τους τυποποιητές και το σύνολο της ελαιοκομικής, να το πω έτσι, κοινότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν και τα κριτήρια απονομής του ελληνικού σήματος στα ελαιοκομικά κατά τρόπο που να διασφαλίζει και τους παραγωγούς και την υψηλή αξία του ελληνικού ελαιολάδου. Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς υγείας, πράγματι το κοινοτικό δίκαιο δίνει τη δυνατότητα αναγραφής ισχυρισμών υγείας για μια σειρά από ουσίες οι οποίες υπάρχουν στο ελληνικό ελαιόλαδο.
Από την ενημέρωση που έχω από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε συνεννόηση με τις εταιρείες και τους φορείς, τους επαγγελματικούς φορείς του ελαιολάδου, αλλά και με ιδιώτες τυποποιητές, τους ενημερώνει για αυτή τη δυνατότητα και τους προτρέπει ουσιαστικά στο να αξιοποιήσουν αυτό το δικαίωμα που δίνει η νομοθεσία, έτσι ώστε να γίνει το ελληνικό ελαιόλαδο και πιο επώνυμο και να αυξήσει κατά αυτόν τον τρόπο και την αξία του και τις πωλήσεις του στις διεθνείς αγορές. Για τα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν έχω χρόνο ή να επανέλθω στη δεύτερη λογία και εγώ. Λοιπόν, για την τυποποίηση, ενθαρρύνουμε την τυποποίηση σε κάθε ευκαιρία. Θεωρούμε ότι το επώνυμο προϊόν θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα για την αύξηση των εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου, αλλά θα δώσει και τη δυνατότητα για μεγαλύτερο εισόδημα στον Έλληνα παραγωγό. Είναι κρίμα το ελληνικό ελαιόλαδο να πωλείται χύμα σε άλλους τυποποιητές άλλων χωρών της Ευρώπης και να αξιοποιούν αυτοί όλη εκείνη την προστιθέμενη αξία που δίνει η τυποποίηση σε ένα προϊόν. Επίσης, σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, δεδομένου ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα χημικά εργαστήρια στο ελαιόλαδο διεθνώς, αναπτύσσουμε δράσεις έτσι ώστε να εκπαιδευτούν οι αγοραστές των μεγάλων αλυσίδων του εξωτερικού στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στις προσπάθειες ανάπτυξης των εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου. Επίσης, υποστηρίζει αυτό το εργαστήριο κάθε δράση που έχει να κάνει με την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του ελληνικού ελαιολάδου, αλλά και τα χαρακτηριστικά του, τόσο τα φυσικοχημικά όσο και τα οργανοληπτικά. Σε κάθε περίπτωση, για μας είναι δεδομένη η υψηλή προτεραιότητα στην υποστήριξη του ελαιολάδου ως ένα από τα στρατηγικά προϊόντα της εθνικής μας οικονομίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι διότι από ό,τι φάνηκε, για να ξεκινήσω από τις τελευταίες σας κουβέντες, και η μάχη του λαδιού, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο προτάσεων, όσα κερδίθηκε, και ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί στρατηγικής αξίας προϊόν για τη χώρα, αναπτύσσονται μία σειρά από δράσεις, τις οποίες όμως πρέπει να εντείνουμε και στρατηγικά και μεθοδολογικά να μεθοδεύσουμε ούτως ώστε να έχουν πολύ ταχύτερα αποτελέσματα. Η Ελλάδα, για να κάνουμε μια πολύ σύντομη αποτίμηση, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Είναι πρώτη σε κατακεφαλήν κατανάλωση στην εσωτερική της αγορά ανακάτοικο σε ελαιόλαδο. Το 11% της συνολικής αγροτικής μας παραγωγής σε αξία είναι η ελαιοπαραγωγή, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανέρχεται περίπου στο 2%. Την τελευταία δεκαετία η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών δείχνει να υποχωρεί και μάλιστα να υποχωρεί σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πείσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές κατά κύριο λόγο, οι οποίοι δίνουν σημασία στους χαρακτηρισμούς υγείας αλλά και στον χαρακτηρισμό ποιότητας μέσα από τη διαδικασία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, και αυτό σημαίνει ότι στρατηγικά πρέπει να κάνουμε βήματα, άλματα, προκειμένου να κερδίσουμε την αγορά που δείχνει να χάνουμε. Αυτό το στρατηγικό άλμα μπορεί να βοηθηθεί μέσα από τον ισχυρισμό υγείας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα από το τμήμα της φαρμακευτικής, έχει αναπτύξει μια συνολική μελέτη έρευνα στο ελαιολάδο, στις πολυφενόλες και ειδικότερα στις δύο βασικές ουσίες, στην ελαιοκανθάλη και στην ελαιασίνη. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών ήταν συντριπτικά. Έδειξε ότι το 50% και άνω των ελληνικών ελαιολάδων περιέχει αυτές τις ουσίες σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που καθορίζουν οι διεθνείς μελέτες και έρευνες για να χαρακτηριστεί το προϊόν ότι μπορεί να έχει τον ισχυρισμό υγείας. Η ελληνική πολιτεία δεν αξιοποιεί αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Εκτιμούμε ότι πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να ανακτήσουμε αυτό το χαμένο έδαφος. Το δεύτερο που ήθελα να θέσω είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει φέτος η ελαιοπαραγωγή. Φέτος η ελληνική ελαιοπαραγωγή
μειώθηκε περίπου στο 56% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αυτό σημαίνει, με έρευνες που έγιναν, ότι μπήκαν πάρα πολλά εισαγόμενα λάδια στην ελληνική αγορά. Αυτά τα εισαγόμενα λάδια μόνο κατά το ίμιση είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τα υπόλοιπα είναι κακής ποιότητας ή ραφινέ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Η τιμή παραγωγού, παρά τη μεγάλη πτώση της παραγωγής, ευξήθηκε μόνο κατά 1%, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στις χώρες τις αντίστοιχες της ελαιοπαραγωγής, και ταυτόχρονα δημιουργούνται προβλήματα και ερωτηματικά για τις επόμενες χρονιές, ειδικά για το 2015, που θα έχουμε αποθέματα από αυτές τις εισαγωγές ξένων λαδιών. Εκεί λοιπόν είναι πόσο εντατικοί γίνονται οι έλεγχοι. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει και πώς μπορούν να πιστοποιηθούν. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν νοθεύσεις, και εκεί ακριβώς το ελληνικό σήμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ελληνικό σήμα θα απονέμεται σε αυτούς που θα έχουν 100% ελληνικής παραγωγής ελαιόλαδο. Δηλαδή θα επιτρέπονται προσμίξεις προκειμένου να πάρει κάποιος το ελληνικό σήμα. Έχει επιβληθεί στα εστιατόρια ο κανονισμός, ο οποίος ήδη υπάρχει, ότι πρέπει να αναγράφουν το λάδι το οποίο χρησιμοποιούν, αν αυτό είναι ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. Ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει, τι συμπεράσματα έχουν ληφθεί σε σχέση με την τυποποίηση του ελαιολάδου, στη διάταξη που θα έρθει σήμερα. Τι προβλέπει, ανοίγει η διαδικασία της τυποποίησης. Θα θέλαμε απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, διότι το ελληνικό ελαιόλαδο μπορεί να κατοχυρωθεί στην εσωτερική αγορά κατά κύριο λόγο μέσω των ελλιπών ελεγκτικών μηχανισμών, και στην εξωτερική αγορά κατά κύριο λόγο μέσα από τον ισχυρισμό υγείας και το σήμα ποιότητας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ναι, ευχαριστώ. Πράγματι, για το θέμα της κάμψης της παραγωγής ελαιολάδου κατά την τελευταία χρονιά, είναι, όπως ακριβώς κυρία Βουλευτής ανέφερε, αυτό οφείλεται όμως, όπως ίσως έχει γίνει γνωστό στο σώμα, σε κλιματολογικούς λόγους στην περίοδο της ανθοφορίας. Ελπίζουμε να ήταν απολύτως συγκυριακό και η επόμενη χρονιά να επαναφέρει την ελληνική παραγωγή εκεί που ήταν και παλαιότερες χρονιές. Πράγματι, εφήχθη επίσης το θέμα των ελέγχων και των ισχυρισμών στα διάφορα καταστήματα εστίασης σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα έλαια. Εδώ έχω την ευκαιρία να πω ότι από τον Αύγουστο του 2013, με τους νέους αγορανομικούς κανόνες, να το πω έτσι, με τους ΔΙΕΠΗ, θεσπίστηκαν πολύ αυστηρά κριτήρια για αυτό το θέμα. Επιβάλλεται στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων εστίασης να γίνεται ρητή αναφορά στο τι είδους έλαια χρησιμοποιούνται, και με τις ελεκτικές υπηρεσίες που διαθέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης καταβάλουμε προσπάθειες για όσο το δυνατόν πιο εντατικό έλεγχο γίνεται. Από τον Αύγουστο λοιπόν του 2013 έως και το Φεβρουάριο του 2014, στους ελέγχους που εμείς έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει 361 παραβάσεις διοικητικού χαρακτήρα με συνολική επιβολή προστίμων στις 347.500 ευρώ. Έχουν επιβληθεί 5 πρόστιμα για παραβάσεις των άρθρων 90 και 91 της συγκεκριμένης αγορανομικής νομοθεσίας, σχετικά με την τήρηση και τις ενδείξεις των τιμοκαταλόγων δηλαδή, και έχουν επιβληθεί και 2 διοικητικά πρόστιμα αξίας 6.000 ευρώ για παραβάσεις του άρθρου 52 και του άρθρου 101 της ίδιας νομοθεσίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουμε εξαλείψει το πρόβλημα. Υπάρχει ζήτημα, όμως θέλω για πολλωστή φορά στο σώμα να ενημερώσω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων έχει μεταφερθεί στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και χρειάζεται να υπάρχει, αν θέλετε, μεγαλύτερο ελεγκτικό έργο και ενδιαφέρον και από τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, ιδιαιτέρως στις τουριστικές περιοχές, γιατί δεν είναι μόνο ότι φύγεται το προϊόν που είπαμε τι σημασία έχει για τον πρωτογενή τομέα και την οικονομία συνολικά, φύγεται και το ίδιο το τουριστικό προϊόν της χώρας.